είχαμε δηλώσεις από την Ελένη Φουρέιρα, που έκανε πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για την καταγωγή της και τον τρόπο που μεγαλώνει το παιδί της. Είχαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, που μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και τα τραύματα τα οποία έχει. Τη Σοφία Καρβέρα, που μίλησε για την εξάρτησή της από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά και πώς κατάφερε να βγει αλόβητη από αυτό. Και την Καλομήρα, που όλη τη βδομάδα απαντούσε για τις πληστικές που έχει κάνει, αν έχει κάνει, αν δεν έχει κάνει. Τα βλέπουμε όλα μαζί τώρα. Πέφτω και κυλιέ μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνώ τα αρώμα σου κι όλα αλλάζω γύρω μου. Γεια σου, δες μαζί μας όλα τα hot νέα της εβδομάδας. Μια νύχτα δεν μου φτάνει. Αχ, με έχεις τρελάνει κι ο ύπνος δεν με πιάνει. Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε σε συνέδριο της LIFO για το ρατσισμό που βίωσε, αλλά και για ένα περιστατικό που έζησε πρόσφατα με το γιο της. Κι εγώ ως παιδί έχω ακούσει, έλα μωρέ την Αλβανίδα, έλα μωρέ την Αλβανίδα, έλα μωρέ την Αλβανίδα, μωρέ την Αλβανίδα, που το έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά. Με πιάνε ένα... Είναι ο γιος μου και έχει έρθει στο δωμάτιό μου πάνω με τη μαμά μου, είναι ενός ο γιος μου. Και κάποια στιγμή άρχισε να παίζει με τις άντες μου τα κραγιόν και του λέει η μαμά μου τελείως ασυναίσθητα. Όχι, τι τα θες εσύ αυτά, εσύ είσαι άντρας. Το λέει μία, καταπίνω περίεργα, πιάνει ένα κραγιόν ο μικρός, μη τα πιάνεις αυτά, εσύ είσαι άντρας. Που η μάνα μου, σας το λέω, δεν είναι καθόλου, είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτό μυαλός. Ασυναίσθητα, έτσι, το πώς έχει μεγαλώσει και εκείνη. Της λέω, μη του το ξαναπείς αυτό. Μα μου λέει, γιατί. Δεν θέλω στο υποσυνειδητό του να περάσει ότι εσύ είσαι άντρας. Μεγαλώνοντας να νιώθει ότι πρέπει να είναι υποχρεωμένος να είναι ο άντρας. Γιατί μπορεί να θέλει να φτιάχνει τσάντες στη ζωή του. Μπορεί να θέλει να φοράει τσάντες και γυναικείες τσάντες και οτιδήποτε. Πάνω μου, πάνω μου το λάθος. Έκδοτος άγγελος μονάχος. Ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο Κοσμοράδιο 95,1 και μίλησε για το διαζύγιο των γονιών του και το τραύμα που του άφησε μέσα του. Σε στιγμάτισε αυτό. Βέβαια. Mm-hmm. Η σχέση σου με την μαμά, τον παπά. Η σχέση σου μια χαρά είναι. Το τραύμα των παιδιών που είτε χωρίσουν οι γονείς τους, είτε χάσουν τους γονείς τους για κάποιο λόγο, παραμένει. Είναι δεν είναι κάτι που σβήνει. Mm-hmm. Στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε, αλλά το να μην ξεχνάμε είναι λογικό. Εγώ ας πούμε δεν ξεχνάω, αλλά συγχωρώ. Πόσα Σάββατα και Κυριακές λιώνω στις καρδιάς τις φυλακές. Στο πλατό της εκπομπής Πάμε Δανάη ήταν καλεσμένη η Ελισάβερ Κωνσταντινίδου και μίλησε για τη φιλία της με την Άννα Βύση. Η Άννα είναι δοτική πάρα πολύ, είναι γλυκιά, είναι συντροφική, είναι... Αχ! Φως! Πραγματικά θα ήθελα να ήμουν άντρας και να την έπαιρνα και να την πήγαινα στα ουράνια. Είναι για αγκαλιές, ενώ τη βλέπεις πάνω στη σκηνή και λες θα τρελαθώ. Στο σπίτι είναι πολύ κορίτσι, είναι κοριτσάκι. Η Σοφία Καρβέλα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μίλησε για τη μάχη της με τον εθισμό και το ρόλο που έπαιξε η μητέρα της. Και για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, η ημερομηνία που ξεκινάει το ταξίδι της νυφαλιότητάς μου είναι 9 Σεπτεμβρίου του 2008. Μία μέρα μετά τα γενέθλια του μπαμπά μου. Ο σκύλος μου, η μητέρα μου και ένας φίλος με πήγαν με το αυτοκίνητο για αποτοξίνωση. Έβρεχε και δεν ήθελα να πάω. Έλεγα πως δεν είμαι έτοιμη γι' αυτό. Ας το κάνουμε τη Δευτέρα. Δεν είχα ιδέα τι μέρα είναι. Η μαμά μου είπε να πάμε να δούμε αυτό το μέρος και μετά θα επιστρέψουμε στο σπίτι. Κατέληξα να μείνω εκεί εκείνη την ημέρα και άλλες 33 ημέρες. Μπορεί να γίνομαι σαρκαστική όταν μιλάω για τον εθισμό μου στο αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες, αλλά σήμερα νιώθω την μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη που είμαι ζωντανή και νυφάλια. Αν υποφέρεις, σε νιώθω πάρα πολύ. Πήγαινε σε μια συνεδρία των ανώνυμων αλκοολικών. Αυτό με κράτησε νυφάλια και η θέληση να μην πιω αυτό το πρώτο ποτό. Η Καλομήρα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πάμε Δανάη και μεταξύ άλλων μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει σχετικά με το αν έχει κάνει ή όχι πλαστικές επεμβάσεις. Οι πλαστικές που έκανα σας αρέσουν. Δεν έκανα. Ειρήμηστε. Πραγματικά, στη ψυχή μου, δεν με πειράζει. Αλλά αν ήμουνα 18 χρονών, μπορεί να είχα αυτοκτονήσει. Είναι πολύ χοντρό αυτό που λέω. I know. Γιατί αυτό είναι το bullying. Με πείραξε γιατί σκεφτόμουν την κόρη μου. Και μετά λέω πρέπει να τους κάνω μάθημα. Και τους έδειξα όλα τα μηνύματα που πήρα. Γιατί τους εξήγησα. Α, σ' αρέσει το showbiz.
Να ξέρεις, έχει δύο πρόσωπα το show business. Δεν λένε μόνο καλά. Κοίτα τι, εδώ τι γράφουν, κοίτα πώς αντιδράει η μαμά. Κλαίω. Αφήνω ο άλλος να μου πει πώς θα στατώ για τον εαυτό μου. Όχι, μαμά. Έτσι θα προχάσει η ζωή. Μπράβο στην Καλομήρα, παιδιά, πραγματικά. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο καλά. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι φώτα, λάμψη, τι ωραία, τι καλά. Η διαχείριση και το να καταφέρεις να μην επηρεάζεσαι από τα σχόλια είναι όλο όχι το μυστικό μόνο και το πιο άνθρωπο δύσκολο που να αναγνωρίσει. Σωστά. Αλλά στον γιατί έχει παιδιά που στο σχολείο μπορεί να υπάρχουν άλλα παιδιά που σπαμπούλουν για οτιδήποτε. Να αναγνωρίσουμε κάθε άνθρωπος, να μην το χαρακτηρίσω, έχει άποψη για τη ζωή σου και τα πάντα. Πάντως, εμείς από πέρσι βλέπω ότι σέρνουμε την ίδια ερώτηση, παιδιά, στην Καλομήρα. Το λέω και δημοσιογράφος, ναι. Ναι, νομίζω ότι από πέρυσι τη ρωτάμε το ίδιο πράγμα. Έχει κάνει πλαστικές. Ένα χρόνο σερή απαντάει η κοπέλα και το ίδιο πράγμα. Που και να έχει κάνει και μαγιά της. Κοίταξε. Της, δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι το λάθος είναι στο τι είναι πλαστική. Δηλαδή το εννοεί αυτό το κοτσάκι ναι. Που μας είπε στο, ναι. Στη συνέντευξη εδώ στο Γεια σου. Δεν έχει να κάνει το ότι πήγε και έκοψε το μισό. Νομίζω ότι απλός κόσμος, ξέρεις τι λέει, έχει κάνει πλαστικές. Και ναι. Το παίρνει όλα μέσα. Ναι, σήμα όλα. Ωραία. Και να πει ο κόσμος όμως ότι έχει κάνει πλαστικές και να μην έχει κάνει πλαστικές. Πρέπει να έχει τη δύναμη εσύ. Να μην σε πιάσει αυτό. Γιατί να σε πιάσει και να θες να αυτοκτονήσεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος που έχει την αδυναμία με ένα μικρό σχόλιο να νιώσει τόσο μεγάλη θλίψη και να σκεφτεί μέχρι και να δώσει τέλος στη ζωή του, έχει ζητήματα που πρέπει να τα λύσει. Ναι, αυτό όμως, αυτό που λέει η Καλομήρα είναι ότι στα 18 ίσως που στα μπορεί 18, να μην ένιωθε. Το ότι να νιώσεις τόσο ευάλωτος από ένα σχόλιο, οποιοδήποτε σχόλιο, και να πεις θα βάλω τέλος στη ζωή μου, σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσεις βοήθεια. Και αν ακούς κάτι συνέχεια, φτάνεις σε σημείο να λες ρε, μήπως το έχω κάνει και δεν το θυμάμαι. Πολύ αποκαλυπτική. Μήπως και είμαι ελέφαντας τελικά ναι. Και. Μη γίνεται κιόλας αυτό. Λέγε να αρχίσει να τραβιέσαι εδώ. Ναι. Πολύ αποκαλυπτική και η Σοφία Καρβέλα. Νομίζω εξαιρετική. Πρώτη φορά μιλάει στον εθισμό του, τουλάχιστον σε ναρκωτικές ουσίες και όλο αυτό που έζησε. Και νομίζω ότι είναι περιστατικά που συνέβησαν και την έδεσαν ακόμη περισσότερο με τη μητέρα της. Γιατί και οι ίδιες έχουν μιλήσει στο παρελθόν ότι οι σχέσεις έχουν περάσει από 40 κύματα και στο reality που έβλεπε ότι ναι. Η Άννα δούλευε πάρα πολύ στο παρελθόν και δεν είχαν αυτή την κλασική σχέση μαμάς-κόρης. Νομίζω ότι όλα αυτά τις έχουν δέσει πάρα πολύ και μπράβο της. Που το λέει και δίνει και ένα βήμα στους ανθρώπους. Το δύσκολο είναι να παραμείνεις σε αυτή την κατάσταση, την υφάλεια και να μην γυρίσεις. Γιατί αυτό που είπε ότι λένε οι απεξαρτημένοι ότι τα γενέθλιά μου είναι την ημέρα που απεξαρτήθηκα και ξεκίνησα να ζω μια καινούργια ζωή. Και αυτή είναι και η απάντηση για τις χρυσές οικογένειες. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι η κόρη της Βύση θα τα έχει όλα έτοιμα, θα είναι χαρούμενη, δεν θα δουλέψει ποτέ στη ζωή της. Κι όμως ο κάθε άνθρωπος περνάει δυσκολίες σε όποιο πάντως είναι. Με συγχωρείς να μιλήσω και για την Άννα μητέρα. Γιατί υπάρχουν γονείς και ενδεχομένως μας βλέπουν που βλέπουν ότι τα παιδιά τους έχουν μια εξάρτηση. Δεν είναι εύκολο να πείσεις τον άλλον να πάει να κάνει. Δεν το βλέπεις πολλές φορές. Απεξάρτηση. Και είναι πολύ δύσκολο για ένα γονιό. Και ήταν πολύ τυχερή η Άννα που κατάφερε η Σοφία και απεξαρτήθηκε. Και ακόμη πιο τυχερή η Σοφία που έχει κάνει και την οικογένειά της και τα παιδιά της και λέει, υπάρχει. Οι εξαρτήσεις είναι πάρα πολλές, έτσι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι εξαρτημένος π.χ. από το φαγητό. Και υπάρχει και ψυχανάλυση για τους ανθρώπους που είναι δίπλα. Από τους ανθρώπους ναι, γιατί που θέλουν έχουν βοήθεια. Προβλήματα με τον γιατί ξέρεις το γονείς, ξέρω γονείς που έχουν τα παιδιά τους εξάρτηση και δεν μπορούν να τους πείσουν να ξεκινήσουν την απεξάρτηση. Τώρα που μαμά να Βύση, είδαμε ότι η Λισάδου Ξαντινίδου έκανε. Είναι εξαρτημένη από την Άννα Βύση. Την Άννα Βύση και λέει ότι αν ήμουν άντρας. Θα ήθελα να ήμουν άντρας. Να την πάρω στα ουράνια. Μαρία, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είσαι άντρας για να ανεβάσει μια άλλη γυναίκα. Μπορεί και μια γυναίκα να ανεβάσει μια άλλη γυναίκα. Και ένας άντρας να είναι άντρα. Ήθελε να έχει ρόλο άντρα όμως. Πώς, δηλαδή. Η Ελισάβετ. Γιατί μπορεί η ρόλο άντρα να θέλει. Παιδιά, η Βύση να σου δεν έχει ανάγκη από κανέναν πάντω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Στο TikTok ανέβασε το βίντεο αυτό και έγραψε τα έχουμε. Τι που έχει μόλι δεν ταιριάζει. Έχει μιλήσει γενικά για όλα αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Δεν νομίζω ότι κολλάει. Φυσικά η Άννα είναι πολύ γοητευτική και μαγική και στην πίστα που τη βλέπει που έχει όλο αυτό το εκτόπισμα. Και από κοντά που είναι κοριτσάκι, που λέει η Ελισάβετ. Και η Ελένη Φουρέιρα που έδειξε το θέμα αυτό. Τι ωραίο μούλτι είχαμε σήμερα. Δεν ξέρουμε από ωραία θέμα. Επιτέλους ανοίχτηκαν οι Έλληνες σελέμπριτες και λένε πράγματα τα οποία αξίζουν να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε για να παίρνει και ο κόσμος παράδειγμα. Ήταν η εβδομάδα του ανοίγματος. Η Ελένη. Ναι, λόγω των κούλου. Η Ελένη Φουρέιρα που είπε αυτό το πράγμα που έχει η μαμά της στο μυαλό της, ότι το αγόρι πρέπει να παίζει αποκλειστικά με αυτοκινητάκια και με τρενάκια και με δεν ξέρω εγώ τι. Με και βλέπεις το κατεστημένο που υπάρχει, που και η ίδια έχει πει και σε άλλο σημείο του συνέντευξη ότι φοβάμαι ο γιος μου μη γίνει ο θήτης. Δεν με νοιάζει να υπάρξει το θύμα σε κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω να κάνει κακό σε άλλους. Έχω ζήσει αυτό. Τι έχεις ζήσει. Ενώ το έχω ζήσει, επειδή στο σχολείο δεν ήμουν το συμβατικό αγόρι που θα έπαιζε που ποδόσφαιρο, μπορεί να έπαιζα με κορίτσια, δηλαδή.
Και αυτό, ξέρεις, μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που έχουμε ριζωμένες κάποιες αντιλήψεις ότι το αγόρι πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο. Το αγόρι πρέπει να μην κλάψει. Δεν κάνει μπαλέτο. Και μεγαλώνουμε. Και θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου που σκεφτόμουν, ξέρω εγώ τι γίνεται. Κωνσταντίνε, εσύ κάτι λάθος. Τότε που αυτό θα ήταν σκληρό για σένα, μπορούσες να το μοιραστείς με τους γονείς. Όχι, δεν το είχα πει στους γονείς μου, γιατί φοβόμουν ότι εγώ, άμα τους πω ότι στο σχολείο, ναι, κάτι συμβαίνει. Ναι, στεναχωριούνται. Οπότε το έπαιρνα μέσα μου, αλλά όσο μεγαλώνουμε μετά δεν σε νοιάζει. Πάντως αυτά τα στέγανα. Εγώ. Αγόρι μου. Έλα, πάμε και Οικονομόπουλο, παιδιά, που ήταν πολύ ωραίο και η δική του επίσης που μίλησε για τα παιδικά του τραύματα. Χωρισμένων γονιών, συνήθως αυτό που το έχω ζήσει κι εγώ, νιώθεις μία ενοχή, το παιδί νιώθει μία ενοχή, το ότι, δεν, το ότι είναι υπέτειο για τη χαρά της μαμάς ή του μπαμπά που δεν τα κατάφεραν. Το οποίο νομίζω ότι δουλεύεται, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέει ότι η πληγή υπάρχει. Θα έρχομαι να φυλάω σήμερα. Όχι, όχι, θα το ρίμελ, δεν είναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί και στα 30 και στα 40 και στα 50 κάποιος να μην το έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Και είναι ωραίο τραγουδιστές, διάσημοι που νομίζω ότι είναι τέλειοι, να λένε ότι έχω αυτή τη μικρή πληγή μέσα μου. Εντάξει, γιατί ο ίδιος μπορεί να χώρισαν, αλλά μεγάλωσε και με τους παππούδες και ναι. Τη και ναι. Παππού και γιαγιά. Δεν μεγάλωσε είτε με τη μαμά του και να βλέπει. Δεν ήταν πολύ. Το έχει πει ότι δεν ήταν ένα απλό διαζύγιο. Οι γονείς χώρισαν. Γιατί και με έναν χωρίς γονείς ήταν αποχωρισμό. Κάποιο τραύμα που μου έχει μείνει. Αλλά ήταν πολύ δική συνθήκη η σχέση με τη μητέρα και είπε, του. Και είπε, συγχώρεσα, οποία... αλλά δεν ξέχασα. Κλονίστηκε. Καλά κάνει και συγχώρεσε, γιατί όταν δεν συγχωράμε, εμείς κουβαλάμε αυτό το βάρος. Τώρα το άφησε πίσω. Και πολλές φορές να μην κάνουμε και βαρύγδουπες δηλώσεις για. Για άλλες οικογένειες που είναι άλλο είδος οικογενειών. Λέει. Και ο Νίκος, τι έχει να πάθει. Ήταν μέσα σπασμένα. Πάμε σε διαφημίσεις.